Αλλαγή φρουράς και επισήμως στην Ιταλία με τον πρώην πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε να παραδίδει τα ηνία στον νυν Μάριο Ντράγκη. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ορκίστηκε το Σάββατο στο Μέγαρο Κουιρινάλε μαζί με τους 23 υπουργούς του, με κύριο καθήκον να κρατήσει σταθερά το πιδάλιο και να πλοηγήσει την Ιταλία εκτός της πανδημικής κρίσης. Τα μέλη της κυβέρνησης, τεχνοκράτες και πολιτικοί μαζί, ορίστηκαν έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Προέδρου της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, του ίδιου του Ντράγκη ως εντολοδόχου και των επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων. Ο Μάριο Ντράγκη ξεκινά τη θητεία του με τους καλύτερους ιονούς χάρη στην ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη που έχει εξασφαλίσει. Πράσινο φως στην κυβέρνηση Ντράγκη έχει δώσει ένα ευρύ φάσμα της ιταλικής πολιτικής σκηνής από τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη και το κίνημα των Πέντε Αστέρων μέχρι το Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και το Κέντρο Αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα. Πέραν των οικονομικο-κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας, ο Μάριο Ντράγκη θα πρέπει να τα βγάλει πέρα με τη διαχείριση των κονδυλίων που θα λάβει η Ιταλία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με τις διαθέσεις των διεθνών αγορών έναντι της Ρώμης. Η νέα κυβέρνηση αναμένεται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τα δύο σώματα του Ιταλικού Κοινοβουλίου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη.